Όσους δεν μπορούσε και δεν μπορεί να θρέψει η Αίγυπτος, μπορεί να τους θρέψει η Κος. Έτσι διαβάζω. Η παραγωγή η οποία γινόταν εδώ πέρα στο νησί, όταν πρώτο ήρθα, διότι και εγώ δεν είμαι Κος, έχω έρθει από τη Ρόδο, 41 χρόνια εδώ, δεν πίστευα το τι παραγωγή σε όλα τα είδη, στα γεωργικά και στα κτηνοτροφικά. Σήμερα, με 140.000 κρεβάτια, ποιος ξενοδόχος, μεγαλοξενοδόχος που είναι όλα μέσα, αγοράζει 1 κιλό κρέας. Με συγχωρείτε, διάβασα πρόσφατα ότι κάποιος αγόρασε 20 κιλά κρέας από το νησί και το έκανε ρεκλάμα, ότι αγόρασε και 20 κιλά φρέσκο κρέας από το νησί. Αγοράζουμε λεμόνια, ντομάτες από απέναντι. Πού, στην Κο. 8 εργοστάσια του Ματουπελτέχη, κύριε Πρόεδρε. Και σήμερα αγοράζουμε ντομάτες από την Τουρκία. Τίποτα δεν είναι, όλοι οι μεγαλοξενοδόχοι, το μόνο που κάνουν είναι να ρίχνουν τις τιμές. Μας καταστρέφουν στη λόσεζο. 10 ευρώ, half ball. 5 αστέρων και ξενοδοχείο. Άμα θέλετε μπορώ να σας αναφέρω και όλα. Λοιπόν, θα το λέμε. Αυτό που κάνουν, δεν υπάρχει ο νόμος της αυθέντου ανταγωνισμού. Το καταργήσατε. Εγώ είμαι πτυχηγός της ανωτέρας τουριστικής σχολής και εκπαιδεύτηκα και στην Ελβετία και στην Αυστρία. Το 1936 γράφτηκε η ξενοδοχική νομοθεσία και πρόβλεπε τον αυθέντου ανταγωνισμό. Σήμερα δεν τον εφαρμόζεται. Έχει το δικαίωμα από 300 ευρώ που πρέπει να εισπράξει, να εισπράξει 10 ευρώ το άτομο. Κύριε συναδελφέ, έχετε απόλυτο δίκαιο και καταλαβαίνω την ανάγκη σας, αλλά εμείς δεν είμαστε δικαστική εξουσία. Συγχωρείτε. Είμαστε το επιμελητήριο. Δηλαδή αυτό το εφαρμόζει η δικαστική. Η ξενοδοχική νομοθεσία τι λέει. Ναι, εμείς δεν είμαστε. Εμείς είμαστε επιμελητήριο. Δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε τον νόμο. Εσείς θα πάτε να κατακύρετε τον συνάδελφό σας, αν πιστεύετε ότι έχετε πρόβλημα. Θα πάτε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού και θα κάνετε το σώμα και ελεύθερη οικονομική, ελεύθερη αγορά. Αυτό μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Αλλά ένα μέγα θέλει του ανταγωνισμού και ένα θέλει του ανταγωνισμού. Μπορεί να καταλάβετε ότι ξενοδοχείο 5 αστέρων προσφέρει σήμερα εδώ πέρα στο νησί. Το ξέρω και το σα κατάλαβα. Και να σα πω και κάτι από φέτο. Είπε κάτι ο κύριο Δημήτρη. Ή θα μα το κλείσει ή θα το κλείσουμε. Δεν το ανοίγουμε. Κύριε συνάδελφε, αυτό για να κλείσω το θέμα από φέτο. Παρακαλώ πολύ. Με βάση οδηγία της κοινότητας έχουν καταργηθεί και τα κατώτερα, τα θεωρητικά κατώτερα όρια των ξενοδοχείων, καταργήθηκαν και αυτά από φέτος. Από φέτος οι ξενοδόχοι δηλώνουν ό,τι θέλουν. Κάτι άλλο, μια πρόταση. Την είχα κάνει το 1981 στο Αστρικείο Πάντη. Οι ξενοδόχοι της Κρήτης έχουν ο καθένας του και από μια φάρμα. Εάν πάτε μέσα αυτές τις φάρμες, λες, τι είναι αυτά. Ό,τι θέλετε παράγουν. Γιατί εμείς να μην το κάνουμε εδώ. Το δεν ισχύει εδώ. Γιατί. Δύο-τρεις έχω φάρμες, να πιστέψτε. Εγώ στην Κρήτη έχω πάρα πολλούς φίλους ξενοδόχους. Τελειώσα και αυτή η καλή άνθρωση. Παρακαλώ. 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 Εδώ υπάρχει μια ευρία γάμα. Το δικό μου πρόεδρο. Να ξέρει, εδώ στην ΚΟ. Στην ΚΟ πόσοι απασχολούνται, συγγνώμη. Πόσοι απασχολούνται, υπολογίζω πάνω από 12.000. Για να ακούσει ο κύριος Υπουργός. Τώρα είμαι ένα κύριε πρόεδρε της ΠΟΞ. Μερικά χρόνια πίσω. Ναι. Η συμμετοχή των εισαγωμένων προϊόντων στο λειτουργικό κόστος ήταν 12%. Τώρα με αυτά που είπε ο συνάδελφός μου, ο Φίλτα, τον Γιάννη, πόσο έχει πάει. Δεν ξέρω, αλλά σε θεωρητικό... 12% η συμμετοχή των εισαγωμένων προϊόντων, ουίσια πράγματα. Κύριε Μαντρέ, σε ειδικευμένο επίπεδο δεν ξέρω, σε θεωρητικό επίπεδο, το ποσοστό εισαγωμένων προϊόντων που καταναλώνονται στην ελληνική κοινωνία είναι 80. Οπότε δεν βλέπω να διαφοροποιείται ιδιαίτερα ο τουριστικός τομέας. Η κατάντια μας. Είναι η κυρία Νάντα. 12% συμμετοχή στον κόσμο.
Είναι πράγματι η ώρα του πολίτη ξενοδόχου που είναι πολύτιμο να ακούγονται τα προβλήματα και τα παράπονά του. Τα γνωρίζουμε όλοι και είναι κοινά. Η ξενοδοχεία όπως έχει εξελιχθεί από το 79 με 80 που άρχισε και που ζήσαμε καλές εποχές και με τον Δημήτρη, ως μιλώ και για τον Δημήτρη τον Μιλωνά, ο οποίος είναι ο ξενοδοχείο τύπου βασικός και κλασικός κορμός της ξενοδοχειακής επιχείρησης που ήταν ο ιδιαίτερος κλάδος, μέσα από τον οποίο έβγαινε και η φιλοξενία προς τον τουρίστα πελάτη και δημιουργούσαμε μια άλλη σχέση, μια θερμό σχέση και φιλοξενίας, το οποίο έφερνε τους τουρίστες επαναβαλλόντως. Οι εποχές αυτές βέβαια πέρασαν, διότι εξελίσσονται οι εποχές, έγιναν ηλεκτρονικές, έγιναν μεγάλα ξενοδοχεία κτλ. Αφουγκραζόμενος όμως και συνεχίζοντας τους προβληματισμούς του Δημήτρη Μιλωνά, που είναι κλασικά εκπροσωπούν και βρίσκουν σε όλους μας να έχουμε έναν αυτόσιμο κομμάτι, βλέπετε κύριε Πρόεδρε του Ξενοδοχειακού Βελιγυρίου, που είπατε σε ένα από τα τέσσερα θέματα που είπατε, το πρόβλημα του ΟΑΕ. Δηλαδή, όταν μας αφήσατε, όταν μας βγάλατε από το κομμάτι πρόνοιας, όταν πληρώνουμε κάθε ξενοδοχείο στο ξενοδοχειακό επιμελητήριο μια συνδρομή, η συνδρομή μας ήταν και πρόνοια. Κάποια στιγμή το 2008, επί Πετραλιά, βγάλατε το τμήμα της πρόνοιας, τον κάλανε, όχι εσύ βεβαίως, κάλανε νομίζω την κυβέρνηση και εδώ είναι ο κύριος Δημητριάδης και το έδωσαν στο ΡΟΕ. Με τον νόμο ότι κάθε πολίτης πρέπει να είναι ασφαλισμένος σε ένα οργανισμό. Καλείται λοιπόν σήμερα ο Μιλωνάς, η Σφήνου, η οποία πήρανε τόσα χρόνια στο εκμελητήριο και περίπου αναλογούσε ετησίως 500 ευρώ το τμήμα αυτό όπως έχω δει από τις πληρωμές τα πλατά και καλούμεθα σήμερα, πήραμε ένα έγγραφο από το ΟΕ, που να σας πω ότι λέει ότι από τη 1/8/2008 το έγγραφο έρχεται 6/9/2010 και μας καλεί λοιπόν τον κάθε ένα ξενοδόχο να πάμε να μιλήσουμε και να διαπραγματευτούμε με αναδρομική ισχύ για να πληρώνουμε 400 ευρώ μηνιαίως για να μας έχουν το κομμάτι. Προσέξτε με εδώ είναι το σημείο που θα ήθελα και να δω που θα μπορούσε να βοηθήσει και η κυβέρνηση. Να μας έχω λοιπόν ένα κομμάτι υγείας και συνταξιοδότησης. Και καλά να κρατήσουμε το κομμάτι της υγείας που αναδρομικά δεν δικαιούται να το πάμε, διότι δεν μας προσέφεραν τίποτα. Ούτε είχαμε κάνει ένα βιβλιάριο ότι μπορούμε να βρεθούμε τάφου και να κάνουμε κάποιες εξετάσεις ώστε να πληρώσει. Δεν επιβαρύναμε τον ΟΑΕ με κάποια από τις επισκέψεις μας. Άρα το αναδρομικό δεν είναι και ηθικό. Διότι αν το πω ανήθικο είναι πιο βαριά η λέξη. Άρα λοιπόν, μέσα από αυτό το κομμάτι της υγείας ας μείνει, αλλά να μείνει από την ημερομηνία της κοινοποίησης. Και έρχομαι στο τμήμα της ασφάλισης. Είναι σοβαρά θέματα, κύριε. Στην τμήμα της ασφάλισης είμαστε πάνω από 60. Μια ασφάλιση λοιπόν για να είναι όριμη και να αποδώσει αυτά που πληρώσαμε πρέπει να περάσουν 17 χρόνια. Τι θα δώσει, τι ασφάλιση θα δώσει συνταξιοδότηση και πολλοί είναι και έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί. Είναι λοιπόν ένα παράδειγμα που είναι ένας τομέας, κύριε Υπουργέ, δεν ξέρω πού μπορείτε να παλέψετε για να συνδράμετε λίγο τα άδικα προβλήματα που ταλανίζουν και ταλαιπωρούν τον κορμό της ξενοδοχείας, αυτόν τον κορμό των ξενοδοχειακών μονάδων που πρόσφεραν στην ανάπτυξη του νησιού που σήμερα έκανε τα βήματα και πέταξε βέβαια και πήγε στις μεγάλες μονάδες και στα κουτίκη. Είναι λοιπόν ο τομέας να μας ακούει ο ΟΑΕ και να μας απαλλάσσει από το τμήμα της συνταξιοδότησης, ώστε αυτό το χαράτσι που καλούμε τα σήμερα, είτε εισπράττουμε είτε όχι, να μπορούμε να πληρώσουμε αυτό που μας αναλογεί και αυτό που θα μας επιστρέψει η πολιτεία. Διότι είστε, κύριε Υπουργέ, το ξενοδοχείο και το ξέρει και ο Δημήτρης και όλοι μας εδώ, το ξενοδοχείο είναι μια θεσμοθετημένη πηγή μέσα από την οποία αρμέγονται όλοι οι φόροι και ζουν όλες και η τοπική αυτοδιοίκηση και ζει και όλο το κράτος. Μέσα από το ξενοδοχείο θα πληρωθούν. Θα πληρωθούν τα τέλη, θα πληρωθούν ό,τι οφείλουν, ό,τι οφείλουμε, θα πληρωθεί ο φόρος υπεραξίας των ξενοδοχείων, της ακίνητης περιουσίας, έστω και είναι κλειστά και επομένως και δεν έχουν και λύπη και επομένως δεν έχουν καμιά υπεραξία, ρημάζουν τα περισσότερα. Και καλείται αυτός ο ιδιοκτήτης πάνω λοιπόν σε μια ρημαγμένη από τους καιρούς και από τη μη εργασία
περιουσία, να πληρώνει και φόρο εκείνη της περιουσίας την, την αναβάθμιση και την εξέλιξη. Τι ζητούμε λοιπόν από εσάς? Ή και το τελευταίο που είπε, να έχει το δικαίωμα να το μεταποιήσει, να το μετατρέξει. Δύο-τρία πραγματάκια, ακούστε τα. Με το να τα ακούσετε και να συνδράμετε, είναι σαν να βρίσκεστε δίπλα στο συντημότη. Γιατί δεν μπορείτε εσείς η κυβέρνηση να λύσετε όλα τα προβλήματα, είναι βάση ανταγωνισμού, είναι βάση προσφοράς της ζήτησης, βάση της ποιότητας, βάση, ας πούμε, τα ξενοδοχεία τα μικρά έχουν παλιώσει και έχουν βγει εκτός λειτουργίας, αλλά ακούστε ορισμένα τα οποία είναι δίκαια, όπως παραδείγματος χάρη στον ΟΑΕ, να έχουμε κάποιες άλλες υποστηρίξεις ή και κάποιος που θέλει να μπορεί να μετατρέψει το ξενοδοχείο του, το μικρό, να το μετατρέψει, να έχει το δικαίωμα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ, γιατί χρειάζεστε να έρθετε, να παίρνουν μια ζεστασιά και κουράγιο όλοι οι επιχειρηματίες οι οποίοι εργάζονται για τον τουρισμό, που πιστεύουμε να πάμε καλά και να πάει καλά ο τόπος. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, κύριε Θήμα. Έχουμε πει για τον ΟΑΕ, δεν ξέρω τώρα αν τα λέγατε για τον Υπουργό, για μένα. Και ποια λέγατε στον Υπουργό και ποια λέγατε σε μένα. Αλλά εγώ θα πάρω... Θα πάρω... Ποιος είναι η πεθερά και ποιος είναι η κρύβη. Έλα, ρε. Αυτό ακριβώς. Πάντως, μου φαίνεται ότι ο Υπουργός άκουσε πολύ τη λέξη ΟΑΕ σήμερα και πιστεύω ότι την πλέον έχει εμπεδώσει και θα πρέπει να δει με τον Υπουργό το Δημάνι τι μπορούμε να κάνουμε, γιατί αν είμαστε παρέα θα σας έλεγα την άποψή μου το συγκεκριμένο Υπουργό. Εδώ από δείγματος δεν θέλω να την πω. Έχετε πολλά δίκια σε αυτά που είπατε, σε κάποια βέβαια είμαστε, να μην είμαστε και λίγο υπερβολικοί, διότι στο επιμερτήριο δεν πληρώναμε πραγματικά ασφάλιση. Έχετε δίκιο για όλα όσα είπατε. Για αυτό είπα και το ποσό και προσωπευτικό, ναι, για λοιπόν, να δείξουμε. Ναι. Παρ' όλα αυτά, εγώ πιστεύω ότι έγινε μία λάθος ρύθμιση, μάλλον μία ρύθμιση η οποία ήταν σωστή στη σύλληψή της, λάθος στην εφαρμογή της. Η ρύθμιση αυτή έπρεπε να έχει γίνει. Δεν μπορούσε πια, γιατί πλέον το επιμελητήριο με τακτικούς πόρους 4 εκατομμύρια το χρόνο έδινε στο, για συντάξεις 3.600. Δηλαδή ήταν και η αύξηση ετήσια ήταν 20% του κόστους των συντάξεων. Γιατί βγαίναν περισσότεροι και δεν υπήρχαν αποθεματικά. Δηλαδή τα προβληματικά ήταν. Δεν υπήρχε αταμείωση στην ουσία. Ήταν ένα μόρφωμα περίεργο. Και το ότι έφυγε σημαίνει ότι οι ξενοδόχοι αποκτήσανε μία ασφάλιση, γιατί ήταν έτοιμα από πολλούς συνάδελφους. Ίσως πάρα πολλοί να μην το θέλουν, αλλά μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι αρκετοί συνάδελφοι είναι ευχαριστημένοι με αυτό. Αλλά έγινε λάθος. Δημιούργησε πάρα πολλές παρενέργειες, οι οποίες έχουν πλήξει πάρα πολύ κόσμο τελικά. Και είναι άδικο. Ήταν μια άδικη μεθόδευση. Και αυτό προσπαθούμε τώρα, μήπως μπορούμε ένα κανάλι επικοινωνίας με το Υπουργείο να το διορθώσουμε. Να διορθώσουμε την αναδρομικότητα που είπατε, είναι λάθος, την αναδρομικότητα στον κλάδο υγείας, το οποίο είναι παράλογο, εφόσον είναι υπηρεσίες οι οποίες δεν προσεφέρθησαν από κανένα. Αυτό πρέπει να το δούμε. Τώρα από εκεί πέρα χρειάζεται βέβαια και η πολιτική βούληση, φίλε Γιώργο, με τον Κουτρουμάνι, πρέπει να βρούμε μια άκρη. Έτσι. Λοιπόν, άλλος, κυρία, παρακαλώ, ναι. Εγώ θα συνεχίσω την τοποθέτηση της κυρίας Βίνου. Συμφωνώ απόλυτα μαζί της. Όμως υπάρχει και ένα παραπέρα κομμάτι. Δεν σας ακούω τώρα, δεν είναι. Λοιπόν, ακούτε τώρα. Τώρα, ναι. Υπάρχει κι άλλο ένα θέμα παραπέρα για τις συσφορές που ζητάει ο ΑΕ. Είναι τον ήδη υφιστάμενο συνταξιούχο του ΤΕΔΕ που πάει 5 χρόνια πίσω. Αυτό είναι ένα τραγικό φαινόμενο, είναι παράλογο, δεν θέλω να το χρησιμοποιήσω άλλη λέξη, διότι δεν θα υπάρξει ανταπόδοση. Υπάρχουν συνταξιούχοι του ΤΕΒΕ και του ζητάνε τώρα τις φορές 5 ετών πίσω. Οι άνθρωποι είναι 78-80 χρονών. Με τι ανταποδοτικότητα και για ποιο λόγο, με ποια λογική ζητάνε 5 χρόνια πίσω. Είμαι εγώ σε αυτή την περίπτωση, είμαι εγώ σύζυγός μου. Λοιπόν, και το παλεύουμε από το 9 που έχουμε ξεκινήσει αυτή η κουβέντα και δεν έχω πάρει καμία απάντηση από κανένα ούτε από εσάς, από το σύλλογό σας. Να σας πω κάτι, έχετε δίκιο, δεν έχετε πάρει, αλλά είμαστε δύο φορές, είστε ξενοδόχος, δεν είναι. Ναι. Είμαστε δύο φορές συνάδελφοι, διότι είμαι και εγώ ξενοδόχος, αλλά και η μητέρα μου είναι ασφαλισμένη του ΟΑΕ και είναι και σταξιόχος του ΟΑΕ. Ναι. Έχει αυτή τη φοβερή ευτυχία να πληρώνει η ασφάλιση, είναι 78 ετών. Μπράβο. Αυτό που μου περιγράψατε, είμαστε και σε αυτό συνάδελφοι. Τι κάνουμε. Κοιτάξτε, άμα να σας πω κάτι,
είναι το εξής. Αν δεν θέλει να ακούσει το δίκαιο έτοιμά σου η πολιτική εξουσία, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Δεν μπορώ να πάω. Και καμιά φορά διαφωνώ και με τον Γιώργο. Αν πάω να δίνω τον Γιώργο. Δεν μπορώ. Έχετε δίκιο, το ξέρω, το κατανοώ όσο σας λέω. Είναι ένα θέμα παράλογο. Αυτό αντικατοπτρίζει όλη την παραλογικότητα που χαρακτηρίζει το ασφαλιστικό μας σύστημα. Αυτό το αντικατοπτρίζει. Τι να κάνουμε, εφόσον δεν θέλει να ακούσει. Δηλαδή, πρέπει να τα πληρώσουμε. Εδώ μιλάμε για 35 και 40. Εγώ θα σε έλεγα να πω. Ναι, θα έλεγα να προσφύγετε. Θα πάρω στα διοικητικά δικαστήρια. Αυτό το έκανα εγώ πάλι. Όχι, στα διοικητικά δικαστήρια δεν περιμένετε απάντηση, περιμένετε απόφαση. Θα περιμένουμε ίσω και θα υπάρξει. Ναι. Δεν υπάρχει. Είναι μια παράλογη κατάσταση. Κάποτε πρέπει να βοηθήσουμε. Δεν βοηθάμε να το πω. Αυτό είναι το πιο βασικό μας θέμα. Ο ΑΕ έχει αναδειχθεί το πιο βασικό μας θέμα. Το ξέρω. Δεν έχει καλά. Έχουμε υπαχθεί στον νόμο της λειτουργικής τακτοποίησης των ΕΟΤ και πληρώσαμε και πρέπει να πληρώσουμε αυτά. Λοιπόν, η πολεοδομία όμως της ΣΚΟ δεν μας δίνει ρεύμα εάν δεν πληρώσουμε και την υπαγωγή μας για τις υπεύθυνους χώρους. Λοιπόν, δηλαδή για το ίδιο πράγμα τώρα θα πρέπει εμείς να πληρώσουμε και στον ΕΟΤ και στην πολεοδομία. Και αυτά είναι μεγάλα ποσά, δεν είναι μικρά ποσά. Λοιπόν, όταν επισκέφτηκα τον ΕΟΤ, μου λένε δεν γνωρίζει τον κύριο Νικητιάδη. Πες, τι να κάνουμε. Ας κάνουμε μια προσπάθεια. Να γίνει ένας ψηφισμός. Τι θα γίνει δηλαδή με αυτό το θέμα. Δηλαδή, εγώ θα πρέπει να πληρώσω 20.000 από εκεί και 40 από εδώ. Γιατί είναι 5 φράγκα για 10 φράγκα. Και γιατί, γιατί θέλω να κάνω μια αλλαγή χρήσης του υπογείου. Αυτό. Αυτό είναι ένα τραγικό. Ένα πράγμα δηλαδή που δεν μπορεί να το κατανοήσει. Δεν είναι ούτε 10 ούτε 20. Θέλω 60.000. Αυτό είναι. Μεγάλο πρόβλημα. Παρακαλώ πολύ, ό,τι μπορείτε, πρέπει να κάνετε μια προσπάθεια να τακτοποιηθεί αυτό το θέμα. Γιατί δεν είναι 5.000, 10.000. Το ξέρω, το κατάλαβα. Τα ξέρετε. Λοιπόν, και κάτι άλλο ακόμα. Όταν γίνονται τα επιδοτούμενα σεμινάρια εδώ στην ΚΟ, σχετικά με τις άδειες της πισίνας, υγιεινής, τέλος πάντων. Λοιπόν, παρακαλώ πάρα πολύ και τα μικρά ξενοδοχεία. Θα πρέπει να μπορούν και ο ιδιοκτήτης να παρακολουθήσει το σεμινάριο αυτό. Όχι να τον εξαιρεί και να λέει θέλω τον υπάλληλο. Με ο υπάλληλος είναι φέτος. Του χρόνου δεν θα είναι. Ενώ ο ιδιοκτήτης θα γίνει και του χρόνου. Εγώ έχω μια περίπτωση. Δηλαδή, παρακαλώ πάρα πολύ. Έχετε δίκιο, αλλά αυτά τα σεμινάρια είναι για εργαζόμενους. Ναι. Τώρα έχουμε ζητήσει και έχουμε αύριο που μεταδίδει την κυρία Μεθόνη, του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, να συζητήσουμε ένα κονδύλι για επιμόρφωση ξενοδόχων, που θα είναι τέτοια θέματα. Ναι, παρακαλώ. Το οποίο είναι ένα άλλο κομμάτι. Βέβαια, διαισθάνομαι. Διαισθάνομαι ότι όταν θα κάνουμε τα σεμινάρια η αίθουσα θα έχει αυτή την όψη. Και κάτι άλλο ακόμα, η προσπάθειά σας σχετικά με την άδεια του ξενοδοχείου θα συμπεριλαμβάνονται όλες οι άλλες άδειες. Διότι έχουμε πάρει τώρα την άδεια από εσάς του ξενοδοχείου, δεν έχουμε το εμπάρ, δεν έχουμε την πισίνα, δεν έχουμε το ένα, δεν έχουμε το άλλο. Αυτά πρέπει να γίνει μια συνολική άδεια. Αυτή μας εγώ έχω άδεια, έχουμε άδεια τώρα ένα χρόνο, ένα μισή χρόνο και δεν έχουμε της πισίνας. Ενώ έχουμε στείλει όλα τα δικαιολογητικά, ό,τι χρειάζεται. Και για τον μπαρ. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ στο εργατικό κόστος που ανέφερε ο κύριος Σακύρης, το οποίο είναι πράγματι ψηλό για τα ξενοδοχεία. Αλλά βέβαια θα συμφωνήσω και με τον κύριο Νικητιάδη που λέει ότι πραγματικά και οι εργαζόμενοι με το κόστος της ζωής που έχει αυξηθεί δεν μπορούν να πάνε πιο κάτω. Θα πρότεινα και μάλλον δεν θα είναι καινούριο, εάν μπορεί να γίνει, το εργατικό κόστος να μειωθεί εμέσως μέσω των ασφαλιστικών εισφορών. Βέβαια καταλαβαίνω ότι είναι για όλα τα ταμεία είναι πολύ δύσκολο η εποχή τέτοια αυτή, αλλά μήπως μπορεί να γίνει κάποια προσπάθεια να μειωθεί εμέσως.
Αυτό. Ναι, κοιτάξτε, μάλλον τώρα, μετά όταν θα βγούμε έξω στον καφέ, πρέπει να ρωτήσω τον κύριο Ρέτσο, θα μας πει ποιες είναι οι συζητήσεις που έχουν γίνει προχθές με τον κύριο Ρέτσο και τον κύριο Δεάτη, τον υπουργό του Καρτέλη, και μπορούν να σας πούνε κάποιες, κάποια νεότερα για αυτό το θέμα. Υπάρχει μια θέμα, υπάρχει δηλαδή η ανταμοιβή των συνεπών επιχειρήσεων με μείωση 10% και υπάρχει ένα έργο. Θα το πούμε απ' έξω. Να κλείσουμε. Όχι, θα κλείσω υπουργό.